Το νεκροταφείο πού βρισκόταν, κύριε, Ναι. κυρίντο, το εβραϊκό νεκροταφείο. Το εβραϊκό νεκροταφείο, εκεί που ήταν το γήπεδο του ΠΑΟΚ, θυμάμαι τότε, είναι στον Αγία Φωτεινή, λέγεται. Εκεί στην Γκαμάρα προχωρούσαμε, ήταν τεράστιο. Εκεί πέρα θυμάμαι το νεκροταφείο, πήγα πολλές φορές και έξω από το νεκροταφείο είχε το σπιτάκι του ο φύλακας. Ένας φύλακας που ήταν γεροδεμένος, ψηλός, παλιστής, τον είχε η κοινότητα, τον πλήρωνε βέβαια, για να κοιτάξει, να προφυλάξει, ας πούμε, το νεκροταφείο, Θυμάστε το όνομά του. την είσοδο. Τον λεγόταν Νταβίδ Ματσίστα. Νταβίδ Ματσίστα το θυμάμαι. Πόσο καιρό είσαστε στην Κτίβα? Πόσο καιρό ήμουνα, περίπου 20-30 μέρες, περίπου. Και οι κάποιοι επίσης ήταν Εβραίοι, Ποιοι? ο κάπος, οι Α, υπεύθυνοι για την ναι. δουλειά. Ήτανε ένας, Νταβί Ματσίστα, το λέω, Νταβί. Αυτός ήτανε κάπο. Εκεί πέρα. Ναι. Ήταν κακό. Πού. Ήτανε, αυτός τον ήξερα εγώ ως boxer ήτανε. Ήταν πολύ κακός. Πολύ κακός. Το φαΐ μας ήτανε βραστά φασόλια το μεσημέρι και το βράδυ με λίγο αλεύρι μέσα. Δεν τρώγαμε, πρωινό δεν είχε. Μας δίνει ένα κομμάτι κουραμάνα μουχλιασμένη και αδυνατήσαμε όλοι και η δουλειά ήταν σκληρή. Και έτσι είχα πει του αδερφού μου, του λέω Αλμπέρτο, εδώ δεν πρόκειται να ζήσουμε. Εάν θες να αποφασίσουμε να το σκάσουμε. Ο αδερφός μου ο Δαβίδ ήταν στην Αθήνα. Είχε έρθει σε επαφή με ένα σιδηροδρομικό υπάλληλο, γιατί εκεί ερχόντουσαν βαγόνια. Και του είπα να φέρεις τα αδέρφια μου να σε πληρώσω. Ήρθε και με βρήκε ο σιδηροδρομικός και μου λέει, με έστειλε ο Δαβίδ. Αύριο το πρωί όταν θα πάτε για τη δουλειά, θα πας στο τάδε βαγόνι και θα έρθω εγώ, θα σε κλείσω μέσα. Τα βαγόνια τα κλείναν με βουλοκαίρι και τα ανοίγανε στον Πειραιά. Και στον Πειραιά λέει ο Λοχίας ο Γερμανός είναι δικός μας, τρώει λεφτά και θα σας βγάλω, θα φύγετε ελεύθεροι. Φυσικά εκείνο το βράδυ δεν κοιμηθήκαμε όλη τη νύχτα, περιμένοντας, αλλά είχαμε την ατυχία, ήρθε η διαταγή να φύγει η αμαξοστοιχεία στις 2 η ώρα το πρωί. Και έτσι χάσαμε την ευκαιρία. Μετά στους, είχα σχεδόν 3 μήνες, γνώρισα έναν άλλον ελεύθερο εργάτη, χριστιανό. Αυτοί πηγαίναν και ερχόντουσαν. Κάθε Σαββατοκύριακο φεύγαν, πηγαίναν στην Αθήνα και γυρίζανε. Και αυτό το παιδί μου είπε, αν μπορέσω να σε βοηθήσω εγώ, να μπορέσετε να φύγετε. Εν τω μεταξύ το έσκασε ο πρώτος από τη Θήβα. Και ήρθε ο Νταβί Ματσίστα με το σακάκι του και την ταυτότητά του και μας λέει, να, λέει, ποβορεθήκο, λοαφεράρον ή λοματάρον. Που σημαίνει ότι τον πιάσανε και τον σκοτώσανε. Και εμείς το πιστέψαμε. Και αυτός ήταν Εβραίος. Και αυτός ήταν από την πολιτοφυλακή, ας πούμε. Ήταν ένας πρώην πυγμάχος. Και τη Δευτέρα το πρωί γύρισε αυτός ο ελεύθερος εργάτης και μου λέει, ξέρεις με ποιον ήμουνα στην Αθήνα. Λέω, με ποιον. Λέει, τον Τάδε. Αυτόν τον σκοτώσανε. Ποιον σκοτώσανε, λέει. Ήμασταν μαζί, λέει. Πήγαμε στο κινηματογράφο, πήγαμε στο ζαχαροπλαστείο και φάγαμε παγωτό. Σκοτώσανε, λέει, μια χαρά, λέει ο άνθρωπος. Από εκεί καταλάβαμε ότι μας λέγανε ψέματα, γιατί μας είχαν πει ότι όποιος φεύγει θα σκοτώνουν 10 στη Θήβα και θα σκοτώνουν και την οικογένειά τους, γιατί ξέρανε που είναι. Και εμείς τα χάψαμε, τους πιστέψαμε. Όταν έφυγε ο πρώτος και δεν έγινε τίποτα, πήραμε θάρρος κι άλλοι και αρχίσαμε να κάνουμε σχέδια. Τι ήταν το πρώτος, ποιος ήταν ο πρώτος. Δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν τον θυμάμαι.
Πάντως αυτός έκανε την καλή αρχή. Μετά είπα στον αδερφό μου, λέω, Αλβέρτο, εδώ δεν πρόκειται να ζήσουμε. Να προσπαθήσουμε να το σκάσουμε. Και ο καημένος μου λέει, εσύ είσαι ο πιο μικρός, δεν ήθελα εγώ να σε επηρεάσω, αλλά αν αποφασίσεις εγώ είμαι μαζί σου, θα φύγουμε. Ένα βράδυ, εκεί που μιλούσαμε, είχα δίπλα μου δύο αδερφούς, αδερφοί Γιουσάχ. Ήταν χρυσοκόοι αυτοί στη Θεσσαλονίκη. Και με ακούσανε που μιλούσα και μου λέει ο μεγάλος, λέει, μη με εγώ σ' άκουσα, λέει, θα φύγουμε μαζί. Δεν ξέρω τι λες, λέω, γιατί ήταν πιο δύσκολο να φύγουμε πιο πολύ. Λέει, εγώ σ' άκουσα, λέει, ή θα φύγουμε μαζί ή δεν θα φύγετε κι εσείς. Και μάλιστα μου λέει, γιος το ματσουτσάδο εν λα λίρα, που σημαίνει ότι ήταν γεμάτος λίρες. Και άμα φύγουμε, λέει, και πάμε στην Αθήνα, για όλο τον πόλεμο, λέει, δεν έχεις να σκεφτείς τίποτα, θα ζήσουμε μαζί. Τέλος πάντων, την άλλη μέρα το πρωί, από την πολύ εξυπνάδα που είχε, άρχισε να βάζει διπλά ρούχα, διπλές φανέλες, διπλά σακαυτά που κάμισα και τον είδε ο Νταβί Ματσίστας, ο οποίος έμενε στην παράγκα μαζί μας. Και πήγε στους Γερμανούς και τους είπε ότι αυτοί οι δύο και οι δύο Σαρφατοί ετοιμάζονται να τους σκάσουν. Μας φωνάξανε στο γραφείο, είχανε γραφείο, είχανε οι επικεφαλείς των Εβραίων, ας πούμε, με τον Νταβί Αρδίτη, ήταν επικεφαλής από όλους, ο αρχηγός, ας πούμε. Τι έγινε με αυτό, επίσης, στο τέλος. Αυτό θα σας πω, ότι μας φώναξε ο Νταβί Αρδίτη και είπε αύριο το πρωί να έχετε έτοιμα τα ρούχα σας, θα πάτε στο Λατομείο. Λατομείο ήταν ένα βουνό κοντά στη Θήβα που σπάγανε πέτρα και πεθαίνανε ο κόσμος εκεί, γιατί πεθαίνανε γάγκρενα, δεν είχαν γιατρούς, δεν είχαν φάρμακα. Και ένας άλλος του γραφείου, ένας Ιζάκ Σεβής, του λέει, Νταβί, ξέρεις ποιοι είναι τα παιδιά? Τους ξέρω, λέει, οι Γερμανοί μου είπαν να τους στείλω στο Λατομείο. Λέει, είναι αδερφοί του γιατρού του Σαρφατή. Και είχαν έτσι. Αχ, λέει, ο γιατρός, λέει, έσωσε τη γυναίκα μου. Πώς θα τους στείλω, λέει, τώρα. Άντε, παιδιά, λέει, τη γλιτώσατε, λέει, δεν θα σας στείλω. Αλλά θα μου δώσει το λόγο της τιμής σου, λέει, ότι δεν θα επιχειρήσεις άλλη φορά. Λέω, ο λόγος της τιμής μου. Λέω, εγώ δεν είχα σκοπό όλο να φύγω. Δεν ξέρω τι λένε. Και μας φέρανε ούζο, ντομάτες, αγκουράκια, πάγο, μεζέ. Γιατί αυτοί βγαίναν στη Θήβα και είχαν τα μέσα. Και την άλλη μέρα το πρωί έφυγα, το έσκασα. Και έμεινε εκείνος με το λόγο της τιμής του και εγώ με τη ζωή μου. Πώς το έσκασα? Ήρθε αυτός ο Έλληνας και μου είπε ότι είχε σπάσει ένα σωλήνας νερού έξω από το στρατόπεδο. Και πήρα τον αδερφό μου, πήραμε και ένα γκασμάκι, ένα φτιάρι μαζί, εργαλεία δήθεν. Και ανέβηκα σε ένα τρακ που πήγαινε γερμανικό, που πήγαινε στη Θήβα για ψώνια. Και είχε δύο σκουπούς απάνω, Γερμανούς. Το μεταξύ, μόλις ανέβηκα, είχαμε εδώ το Μαγκέν Νταβίδ. Και με είδε ο διοικητής του στρατοπέδου, ο Γερμανός. Και με φώναξε, μου λέει, Γιούντα, μου λέει, έλα εδώ. Κατέβηκα κάτω, λέει, πού πας εσύ? Λέω, εγώ είμαι πλάμερ, λέω, πάω αυτό, πως το υδραυλικός. Πάω να φτιάξω τη σωλήνα που έσπασε. Λέει, να πας, λέει, γρήγορα να γυρίσεις. Και αυτό ήταν το τυχερό μας, γιατί οι σκοποί με είδαν που μιλούσα με το διοικητή και νομίζαν ότι είχα άδεια από το διοικητή. Ο διοικητής είδε τους σκοπούς και νόμιζε ότι πηγαίναμε συνοδεία με τους Γερμανούς. Και όταν φτάσαμε στον κάμπο των Θηβών, του χτύπησα το καπό του σοφέρ και κατεβήκαμε και πήγαμε στο δωμάτιο φθουνού του Έλληνα. Ξυλώσαμε το Μαγκέν Νταβί, το βγάλαμε γιατί ήταν ραμμένο στο πουκάμισο και ξεκινήσαμε με τα πόδια να φύγουμε. Και στο δρόμο του λέω του Έλληνα, του λέω, Βασιλάκη, ξέρεις το δρόμο? Στενοχωριέσαι, λέω, ξέρω, λέει, μια χαρά, λέει, θα πάμε μέχρι την Αθήνα. Και όπως βγαίνουμε στο δημόσιο δρόμο, εκεί ήταν ιταλικό φυλάκιο. Μου λέει ο αδερφός μου, έλα πίσω, λέει, είναι γερμα, αυτό ο Ιταλός. Να μην κάνεις πίσω γιατί μας είδε τώρα. Να προχωρήσεις, λέω, εμείς ήμασταν μαυρισμένοι από τον ήλιο, σκονισμένοι ολόκληροι. Λέω, θα κάνουμε ότι είμαστε χωρικοί. Και πέρασα από εκεί, λέω, Buongiorno, signore, Buongiorno, μου λέει και εκείνος, και προχωρήσαμε. Είχαμε προχωρήσει ίσως 2-3 χιλιόμετρα και πέρασε ένα φορτηγό με γάλατα. Και του σταμάτησα και του λέω, πατριώτη μας, πού πας? Λέει, στην Αθήνα. Λέω, δεν μας παίρνεις και εμάς? Λέει, να σας πάρω, αλλά μας είδε έτσι, νόμιζε ότι ήμασταν αντάρτες. Και λέει, καλά, έχετε τίποτα χαρτιά μαζί σας, γιατί γίνεται έλεγχος, λέει, στην Ελευσίνα.
Λέω, δεν έχουμε χαρτιά, άστα, λέω, μας πιάσανε οι Γερμανοί, μας πήραν τα σακάκια μας, μας πήραν τα ταυτότητες όλα, δεν έχω τίποτα, του λέω, αλλά με στενοχωριέσαι, του λέω, άμα φτάσουμε στο φυλάκιο των Γερμανών, να μας αφήσεις λίγο πριν και να μας περιμένεις λίγο μετά. Και μας κατέβασε και είχε, πουλούσαν εκεί γκαζόζες, κουλούρια, ξέρω εγώ, αγόρασα δύο γκαζόζες και με τον αδερφό μου πίναμε την γκαζόζα, κάναμε ότι ήμασταν χωρικοί της περιφερίας. Και περάσαμε από τον έλεγχο, δεν μας ζητήσαν χαρτιά τίποτα και παρακάτω μας περίμενε ο Γαλατάς και μας πήρε στην Αθήνα. And that's it.